Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Κώστα Μελά. Είναι οικονομολόγος, καθηγητής διεθνούς χρηματοοικονομικής και τραπεζικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συμμερίζεστε τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης ότι είναι μια ιστορική συμφωνία και ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο? Δεν συμμερίζομαι. Καταρχάς τους πανηγυρισμούς των Ευρωπαίων. Ναι. Οι οποίοι είναι οι πρώτοι που πανηγυρίζουν. Δεν ξέρω η κυβέρνηση αν πανηγυρίζει σε τέτοιο βαθμό, αλλά οι Ευρωπαίοι χθες το βράδυ πανηγύριζαν. Όλοι. Ναι. Έχετε δίκιο, Επομένως, δεν συμμερίζουμε καθόλου. Βέβαια το κάνουν γιατί, για λόγους σκοπιμότητας, για να δείξουν ότι και άλλο ένα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα έφτασε στο αίσιο τέλος του και επομένως όλα τα προγράμματα επίτυχαν στο στόχος τους και πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι δεν έχουμε πλέον χώρες σε πρόγραμμα και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη προχωράει. Αυτά δεν τα συμμερίζουμε, αυτά είναι επικοινωνιακά κόλπα των Ευρωπαίων και γι' αυτό το λόγο τα λένε με αυτόν τον τρόπο. Θα σας πω ένα γιατί δεν το συμμερίζουμε. Ναι. Ένα στοιχείο. Ναι. Ποιος ήταν ο στόχος του προγράμματος? Ο στόχος του προγράμματος ήταν να τελειώνει το μνημόνιο, η Ελλάδα να βγει στις αγορές αυτόνομη. Ναι. Θα επιτευχθεί? Εσείς πέστε μας. Έχω την εντύπωση ότι με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ναι, και θα σας πω μετά και ορισμένα στοιχεία για την ελληνική οικονομία κατά την άποψή μου, και δεδομένου ότι δώσανε 15 δισεκατομμύρια που δεν τα είχαν προγραμματίσει, θέλουν να δώσουν παραπάνω. Αλλά δεν τα επέτρεψαν οι Γερμανοί. Δώσαν 15 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το μαξιλαράκι, τα 9,6 αν δεν κάνω λάθος, θα πάνε στο μαξιλάρι. Ναι. Και να φτάσει στα 24 δισεκατομμύρια, εσάς πώς σας φαίνεται, πώς ερμηνεύετε αυτή την κατάσταση? Εγώ την ερμηνεύω ότι εδώ φαίνεται, εκτιμάται, ότι δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Να βγούμε στις αγορές. Εγώ έτσι, ναι, το ερμηνεύω. Ότι δηλαδή μας δίνουν χρήματα για να μην βγούμε στις αγορές, εννοείται. Μας δίνουν χρήματα διότι. Όχι, για να μην βγούμε στις αγορές. Προληπτικά, είναι προληπτικά αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι χρήματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα τα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα, ναι, με τη σύμφωνη γνώμη των, για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες, αν δεν μπορέσει να βγει στις αγορές. Έτσι λένε οι Ευρωπαίοι. Αν δεν μπορέσει να βγει στις αγορές. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν και αυτό το ποσό, εσάς σας φαίνεται ότι δόθηκαν έτσι χωρίς μια εκτίμηση ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ως προς την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές? Εγώ νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, οι παρεκκούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι είναι λίγο πολύ δύσκολο η Ελλάδα να βγει στις αγορές και να πάρει χρήματα τα οποία θα έχουν ένα επιτόκιο ικανοποιητικό. Μάλιστα. Με αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το ένα. Άρα επομένως, ναι, το πρώτο ερώτημα είναι, το οποίο πρέπει να απαντηθεί, πώς μπορεί να είναι επιτυχημένο ένα πρόγραμμα το οποίο ο βασικός στόχος, η έξοδος δηλαδή, η αυτοδύναμη, δεν θα επιβεβαιωθεί. Ναι. Τώρα, το θετικό είναι, θετικό είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι που σπρώξανε τα δάνεια του EFSF, αυτά τα 96 δισεκατομμύρια, 10 χρόνια και στην επιμήκυση και 10 χρόνια περίοδο χάριτος, θα γλιτώσει η Ελλάδα 2,4 δισεκατομμύρια από τους υπολογισμούς μου ετησίως, ναι, για 10 χρόνια. Αυτό, σκεφτείτε, εάν δεν κάνανε και αυτό το πράγμα, ναι, πόσο θα χειροτέρευε η θέση της Ελλάδας με αυτές τις υποθέσεις που είπαμε προηγουμένως να καλύψει τις ανάγκες της. Ναι. Άρα λοιπόν είναι θετικό αυτό το οποίο έγινε. Απλώς όμως είναι ένα σπρόξιμο. Σπρώξαμε το κουτάκι λίγο παρακάτω. Δεν λύσαμε κάποιο πρόβλημα, το σπρώξαμε. Ναι. Βεβαίως σε όρους παρούσης αξίας πιθανόν να έχουμε κάποιο κέρδος. Αλλά αυτά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μη ομολογούμενο, το οποίο δεν το λέει κανένας, είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα και η βιωσιμότητα του χρέους προϋποθέτει ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Εάν δεν πιάσουμε τους ρυθμούς μεγέθυνσης στο ΕΠ περίπου το 2% μέχρι το 2022, δεν μιλάω τώρα για την επιτήρηση, για την σκληρή, για τις υποκριώσεις της Ελλάδας και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή η βιωσιμότητα του χρέους στηρίζεται και στα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου. Ναι. Δηλαδή, πώς να το πω, θα ήταν προτιμότερο, ναι, εάν μια ελληνική κυβέρνηση πραγματικά είχε άποψη για τα θέματα, θα προτιμούσα να πάρει, ας πούμε, μέτρα, να τις δώσουν μέτρα που θα βοηθούσαν προς την ανάπτυξη. Ναι. Και
αυτά τα μέτρα δεν τα βλέπουμε να υπάρχουν. Επομένως, κρεμόμαστε στο κατά πόσον θα έχουμε αυτή τη μεγέθυνση το ΕΠ μέχρι το 2022. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Διαβάζω σε δημοσιεύματα από το πρωί ότι στο σημείο, λέει, των δεσμεύσεων της χώρας μας, στη συμφωνία αυτή, εκεί που λέει για τις ανολοκλήρωτες μεταρρυθμίσεις, δεν υπάρχει πουθενά, λέει, ονομαστική δέσμευση για αφορολόγητο και κόψιμο συντάξεων. Δηλαδή, και αυτό το ερμηνεύουν κάποιοι, επιλεκτικά γίνεται, θα δούμε αν είσαι, το έχω δει όμως σε ρεπορτάζ, ότι δεν υπάρχει όρος τα μέτρα του 19 και του 20. Μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Όχι, ακούστε. Διαβάσει την επιτροπή, την έκθεση της Επιτροπής προχθές. Ναι. Είναι αιρετή. Είναι αιρετή. Το θέμα του Eurogroup που αφορούσε το χρέος. Ναι. Και τις δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις απορρέουν από τις συμφωνίες. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό μέχρι τώρα, το τι θα κάνει η κυβέρνηση αύριο, ναι, πώς θα το χειριστεί, το θέμα είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλια. Ναι. Το τι θα δούμε. Αλλά μέχρι σήμερα οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες. Και το ότι, προσέξτε, από 3,3 πιθανόν αν συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι θα εξαγοραστεί, 3,3 θα χρησιμοποιηθούν και να εξαγοραστεί το χρέος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο σήμερα είναι 10,4 δισεκατομμύρια, σημαίνει ότι επί τούτου η Γερμανία αφήνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως χρηματοδότη ακόμα, no, για να μπορέσει να συμμετάσχει στην Επιτροπή και να έχει λόγο στα τεκτενόμενα. Και όπως ξέρετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό το οποίο επέβαλε τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% και το αφορολογεί του επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Τώρα, άρα λοιπόν, ναι, ναι, είναι δεμένη η κατάσταση. Ναι. Τώρα, εάν η κυβέρνηση καταφέρει να τα ξεπεράσει, μπορεί να τα καταφέρει. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Έχουμε ακούσει την νόμη. Είναι που οι νόμοι καταργούνται με άλλους νόμους. Να σας ρωτήσω κάτι που σας ρωτάω πολύ συχνά έτσι τα τελευταία χρόνια, γιατί όταν έχουμε διάφορες εκκρεμότητες οι οποίες λύνονται, με το όποιο τρόπο λύνονται, θα σας ρωτήσω και για αυτή που είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα που φαίνεται πως οδεύει προς αυτή τη συγκεκριμένη λύση. Αυτά τα οποία θα συμβούν, αυτά που περιγράψατε πριν, τα καλά, έτσι, περιγράψτε κάποια θετικά και κάποια τα οποία είναι αρνητικά έως και ερωτηματικό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτό. Ναι, είναι αρνητικά και υπάρχουν αβεβαιότητες. Αβεβαιότητες, ακριβώς. Εμείς, για τα θετικά μιλάω τώρα τουλάχιστον, αυτά, σαν κοινωνία, σαν καθημερινότητα, πότε θα αρχίσουμε να γίνονται αντιληπτά και σε εμάς, για να το καταλάβουμε, έτσι. Γιατί, ξέρετε, ωραία είναι τα νούμερα, αρκεί να τα καταλαβαίνουμε και λίγο. Το ότι μειώνονται οι υποχρεώσεις κατά 2,5%, 2,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή δεν θα αναχρηματοδοτούμε. Ναι. Εντάξει, υπό μία έννοια είναι θετικό. Δεν πρόκειται όμως να φτάσει στην κοινωνία πολύ εύκολα. Αυτό διότι στην κοινωνία θα φτάσει μόνο αυτό που σας είπα, η ανάπτυξη της οικονομίας, η μεγέθυνση της οικονομίας. Με συγχωρείτε να κάνω μια απλή ερώτηση. Στην κατεύθυνση της οποίας όμως λέτε δεν έγιναν κάτι να όψει τα επαρκή που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή ακριβώς, οι προσπάθειες ώστε να τονωθεί αυτό. Και, ναι, και επιμένω σε αυτό και είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι είναι η ευημερία? Θα καλυτερεύσουν, θα αυξηθούν οι μισθοί? Όχι, όχι. Θα αυξηθούν οι συντάξεις? Ξέρω ότι οι αμοιβές της εργασίας θα αυξηθούν. Θα καλυτερεύσουν οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, για τα πανεπιστήμια, δεν ξέρω εγώ τι θα καλυτερεύσουν. Όχι, αυτά είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Αλλά λοιπόν θέλει χρόνο. Βεβαίως θέλει χρόνο και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Αν πούμε σε αυτή την κανονικότητα. Επομένως μην ρωτάμε τι θα γίνει στην κοινωνία. Τίποτα δεν θα γίνει στην κοινωνία. Μάλιστα. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την ίδια κατάσταση και πιθανότατα, εάν κοπούν οι συντάξεις, θα έχουμε χειροτέρευση στους συνταξιούχους. 1.000.000, 1.900.000. Από αυτά τα μαξιλαράκια που περιγράφατε πριν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα? Έτσι, όχι, όχι, ρητά να διαβάσει την απόφαση του Eurogroup, μόνο με σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Μόνο με σύμφωνο των δανειστών. Μάλιστα. Νομίζω ότι μια πρώτη εικόνα καλή μας δώσατε και να καταλάβουμε και όλοι μας του τι συνέβη χθες το χθες. Ναι, να βάλουμε την παράμετρο που είναι το σχολείο, είδα και ο κύριος Βαρουφάκης, το θέμα με την ότι διατηρούνται τα πλεονάσματα, το οποίο είναι έτσι. Αυτό είναι σκληρό, βέβαια. Αυτό που σφίγγει την οικονομία. Που σφίγγει την οικονομία. Σημαίνει υψηλή φορολόγηση, σημαίνει αυτό, έτσι, προφανώς. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν είναι μόνο τα πλεονάσματα μέχρι το 2022, που είναι 3,5%. Μετά, για να είναι βιώσιμο το χρέος θέλει 2,2 μέχρι το 2060. Ναι. Έχετε δει καμιά χώρα στον κόσμο να παράγει αυτά τα πλεονάσματα? Δεν πολύ όμως, τα δύο χρόνια είναι μόνο. Δεν είναι ούτε 200. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μελάση, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.